εκπομπές. Σας καλωσορίζω στα εγκαίρια του εκλογικού μας κέντρου. Στο ίδιο εκλογικό κέντρο του 2019, με την ίδια σύνθεση σχεδόν και από πολλά ακόμη νέα μέλη, ξεκίνησε να γράφεται μια νέα ιστορία στον τόπο μας. Υπάρχει ένα κλισέ που λέει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, εγώ θα πω κάτι άλλο. Σήμερα, όλοι μαζί, εδώ σκεδωμένοι, συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία. Είμαστε πάρα πολλοί, έχουμε αυξηθεί πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι επειδή έκανε την παρουσία της εκτός του το 2019 και το κάνω ξανά και το Google, δεν έχω κάποιο άλλο να το κάνω. Με τα βεβαιότητες μιλάμε για σίγουρη νίκη. Το 2019 λοιπόν ξεκίνησε ένα παράδειγμα. Το 2019 επιδικαστήκαμε όλοι σε ένα σκάφος, σε ένα καράβι. Αυτό το καράβι που έβαλε ρότα, μεγάλη ρότα για ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα πάει το δίνο μας σε άλλα νερά. Και ήρεμα και ταραχώ. Όπως στα ταραχώδη νερά χρειάζεται καλός καπετάνιος. Και έχουμε καλό καπετάνιο. Έχουμε τον δήμαρχό μας, τον Τάσο Κόρμα. Το καλό στο βήμα. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητέ βουλευτή κ. Αδριανέ, με την παρουσία του σήμερα είχε και μια υποχρέωση για τον Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντιπεριφερειάρχη και υποψήφιε κ. Γανώση, δεν σε βλέπω. Αγαπητή Ιωάννα Κοστούλη, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλε, κάποιος άλλος υποψήφιος, θα σας πάρει και εγώ να σας γνωρίσει. Κύριε Δωροβίνη, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε Νίκο Γιώργα. Φίλε Πατριώτη, διοικητή του Παναγκαστικού Νοσοκομείου, κύριε Δασμουτζανή. Ευχαριστούμε. Για αυτή τη θερμή παρουσία που μας δίνει δύναμη. Συντημότητες και συντημότητες, σήμερα 20 μέρες πριν τις εκλογές, δώσατε το σύνθημα της νίκης με αυτή την παρουσία. Περάσαμε 4 χρόνια. 4 χρόνια δουλειάς, συνεχούς προσπάθειας και δημιουργίας για το Δήμο Επιδάτου. Όλα αυτά δεν έγιναν μόνα τους. Έγιναν γιατί συνεργάτες μου και εγώ κοπιάσαμε. Υπερβάλαμε αυτόν και στις 8 Οκτώβρη ζητάμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε όλοι μαζί όπως ξεκινήσαμε. Περάσαμε μια πολύ ταραγμένη προεκλογική περίοδο. Με τοξικότητα, προσωπικές αναφορές και προσβολές. Λαϊκισμό χειρής του ίδιους. Και όλα αυτά με προσωπική ευθύνη του επικεφαλής αντιπροσωπείου μου και της ηγετικής του ομάδας που μέχρι σήμερα κάποιος ακόμα τους κρύβει. Επειδή λοιπόν κυριάρχησαν πολλές φράσεις και λέξεις στα όρια του ρατσισμού για το επάγγελμά μου, τις γνώσεις και την καταγωγή μου, θέλω να ξανασυστηθούμε. Είμαι ο Τάσος Βρόνης και 40 χρονών. Παντρεμένο με την Ευγενία Κότσια και εκπαιδευτικό Αντωνικουγιού και έχουμε δύο κοριτσάκια. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ασχολείται με τον τουρισμό και την καλλιέργεια ελιών, όπου και βοηθούσα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Το 2001, μετά από πανελλήνιες εξετάσεις, πέτυχα την εισαγωγή μου στην Αστυνομική Ακαδημία. Το 2009, με καταρακτήρες εξετάσεις, πέτυχα την εισαγωγή μου στο τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου της Καλαμάτας,
προκειμένου να σπουδάσουν και να μάθουν νέα πράγματα για την οργάνωση και διοίκηση της τοπικής αυτοδιοίκησης που τόσο φοβερά. Πήρα τα δεύτερα πτυχία μου το 2015. Από πολύ μικρή ηλικία ασχολούμαι με τα κοινά, μέσα από συλλόγους, φορείς και ομάδα προσφοράς. Το 2010 ήμουν υποψήφιος για πρώτη φορά με τον Αίμιστο Χρυσού Τσακαλιάρη, όπου και εκκρίθηκα πρώτος στους σταθμούς του Δημοτικού Συμβουλίου. Το 2013, μετά από διαδικασίες, αναδείχθηκα επικεφαλής του συνδυασμού για τις εκλογές το 2014. Όπου με ποσοστό περίπου 30% τιμήσαμε τη θέση της μείζωνας αντιπολίτευσης. Το 2019, με μια νέα αυτοδιοικητική ομάδα, λάβαμε μέρος στις εκλογές και με ποσοστό κοντά στο 53% αναλάβαμε διαχείριση του Δημήτρου Θεοδωρακίου. Από το 2019, είμαι εκλεγμένο μέρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, μέλος της Τουριστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, του Κεντρικού Οργάνου των Δήμων, και εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης του Τοπικού Συμβουλίου του Δήμου Πελοποννήσου. Είμαι και πάλι υποψήφιος δήμαρχος με τον ανεξάρτητο συνδυασμό δύναμη προοπτικής για τις εκλογές του τοπικού της εξουσίας. Αυτή είναι η πορεία μου. Αυτή είναι η καθαρή και κρυστάλλινη πορεία μου. Η στελέχωση του ψηφοδελτίου είναι η σημαντικότερη δουλειά που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος δήμαρχος. Μέσα από τους ανθρώπους που θα επιλέξει και συνεργάτες ή που θα πείσει να συνεπάρξουν για να υλοποιήσουν το όραμα και τις σκέψεις τους, φαίνεται και η δυνατότητα να γίνουν πράξη όλα αυτά που ονειρευόμαστε. Ήταν η πιο πολυπληθή στελέχωση, αλλά τολμώ να πω είναι εύκολο. Αξιόλογοι άνθρωποι κινήθηκαν θετικά στο να ενταχθούν στο ψηφοδελτίό μας, λόγω κυρίως αναγνώρισης του έργου που έχει γίνει. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μας. Είμαι πολύ περήφανος για τους υποψηφίους μας. Άνθρωποι με αντιπροσώπευση από όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου. Άνθρωποι που έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους σε κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό επίπεδο. Βάλαμε στόχο την ποιοτική και ουσιαστική υποψηφιότητα και τα καταφέραμε. 98 άτομα απαρτίζουν την δύναμη προοπτικής. 46 είναι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, 51 είναι υποψήφοι τοπικοί σύμβουλοι. 41 γυναίκες και 57 άντρες. Η ανανέωση, αν και νέος συνδυασμός του 2019, αγγίζει και ξεπερνά το 60%. Με νέους υποψηφίους, με όρεξη και όραμα, αλλά και με ανθρώπους έμπειρους στη δημόσια διοίκηση, που θέλουν αριστερόπουλα να προσφέρουν στον τόπο, προχωράμε δυναμικά στη νέα πενταετία που ανοίγει μπροστά μας. Μόνος κριτής και οδηγός μας είστε εσείς, η κοινωνία και οι άνθρωποι που απαρτίζουν τον συνδυασμό, έξω από κομματικές, τοπικιστικές και εθνικολογικές παραπλήρες. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με τους συνδυασμούς, αλλά άκουσα πολλά. Ακούσαμε πολλά και πρέπει επιτέλους να υποθεί η αλήθεια. Πολύς ο λόγος περί ήθους και αξιοπρέπειας. Σε ποιους μιλούν? Έχουν δει τους έχουν δικλατούς. Και πώς να το κάνουμε δηλαδή? Στο ψηφοδέλτιο μας εμείς δεν υποθάλψαμε ανθρώπους με συνεχή παραβατική συμπεριφορά και πρώην δοκιμασμένους αλλά αποτυχημένους αιρετούς. Δεν κλείσαμε τα μάτια σε παράλληλες διαδικασίες. Και τους οικονομικές υποψηφιότητες με ανθρώπους που απειλήσαμε ακόμα και για τη δουλειά τους. Ή τους βρήκαμε κάποια στιγμή δουλειά. Ή τους βοηθήσαμε σε μια ώρα ανάγκης. Ή ακόμα και τους υπενθυμίσαμε κάποιες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις. Δεν βρήκαμε πρώτους συγγενείς μεταξύ τους, απλά για να λένε ότι βάλαμε 90 άτομα στο ψηφοδέλτιο. Δεν είναι αριθμοί υποψηφοί, είναι άνθρωποι που προσφέρουν. Μας λένε ότι υπηρετούμε συγκεκριμένα συμφέροντα. Μας λένε ότι εξυπηρετούμε συγκεκριμένους ανθρώπους. Μας λένε ότι είμαστε εντολαιοδόχοι κόμματος. Σηκώνουμε το χάδι και λέμε ναι, υπηρετούμε συγκεκριμένα συμφέροντα. Τα συμφέροντα των δημοτών επιδάβρου. Εξυπηρετούμε συγκεκριμένους ανθρώπους, τους κατοίκους και τους εξυπηρετούμε στην Ιταλία Αυγής. Και είμαστε εντολαιοδόχοι του κόμματος που λέγεται Ανεξάρτητος Δήμος Επιδάβρου. Μιλούν εφ' για χρηστή διοίκηση και ορθή οικονομική διαχείριση όταν εκλεγούν.
μα οι συνεργάτες του που τον έξανα να ηγηθεί μια σκιώδους ομάδας άφησαν άδεια ταμεία και πολλούς εμπλεκόμενους με χιλιάδες αδιεκρίνηστα ποσά. Ζητά να το πει ο κόσμος ποιος είναι έτοιμος, ποιος λειτουργεί όλα τα χρόνια με όρους δημοσίου συμφέροντος και ποιος οικειάζεται την επόμενη μέρα. Αλήθεια, το αντέχει να απαντήσει ο κόσμος. Αλήθεια να είναι τον ανήξερο. Δεν ξέρει με ποιους είναι. Δεν ξέρει ότι ο κόσμος δεν ξεχνά. Άνοιξε ζήτημα και έβγαλε δελτίο τύπου για να διαλαμβάνουμε τα εγγένεια. Ακόμα και για αυτό, ενώ δεν μπορεί να ξεχωρίσει τι λέει νομοθεσία για την αδειοδότηση του εκλογικού κέντρου, όπου τελευταία στιγμή άλλαξε γιατί δεν μέτρησε την απόφαση. Έβαλε θέμα ακόμα και τις επιπτώσεις του έργου της κεντρικής οδού Λιγουριού που είναι στα σκαριά. Γιατί δεν το έβασε όταν έκανε τη μελέτη που εγώ ανέθεσα με απευθείας ανάθεση μέσω αναπτυξιακής στον ίδιο τους συνεργάτες του. Ας μας πει πρώτα για τις επιπτώσεις της μελέτης του στο πνευματικό κέντρο, το οποίο δεν χωρούσε μέσα στο επόπεδο και κοντάσαμε να το φτάσουμε, να μην πέραμε το δεδομένο. Όλα στο πόδι, όλα πρόκειρα, όλα τραγίως, όπως το θάρρος έχει πάθει. Και για να τελειώσουμε την καραμέλα των αρχικών αναθέσεων. Για τα μικρά ποσά που διαχειρίζεται ο Δήμος, πάντοτε γίνονταν και γίνονται με απευθείας αναθέσεις. Αυτό λέει ο νόμος, αυτό επιβάλλει και η λογική. Η διαφορά μας είναι ότι πλέον φέρνουμε πολλά χρήματα στο Δήμο και σχεδόν όλες τις δουλειές τις κάνουν οι ντόπιοι. Απευθείας αναθέσεις έχετε πάρει και εσείς, κύριε Σάρη, και εσείς συμβουλή σας, ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Εμείς εδώ είμαστε για να ενώσουμε και όχι για να χωρίσουμε. Αυτό δεν αντέχεται. Μια φορά όμως δεν είδα να αναρωτηθεί τι έγινε από τα διευκρίνηστα ποσά της περίοδου 2019. Μια φορά δεν αναρωτήθηκε τι έγιναν αυτά. Μετά το φιάσκο των εγγενείων του, παραπληροφορεί τον κόσμο με λογικές μαυρογιαλούρου και λέει ότι θα φέρουν τα σκουπίδια των αυπηρίων στο Λιγουριό. Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Θέλω να κατανοήσουμε όλοι τι είναι ο ΣΜΑ, το σημείο μεταφόρτωση. Με απλά λόγια. Είναι το νόμιμο και σύγχρονο σημείο μεταφόρτωση απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα κατευθείαν σε τα λίγες κοντέινερ. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στον καινούργιο δρόμο και βλέπει όλος ο κόσμος θα γίνει σε ένα εγκαταλελειμμένο εδώ και 50 χρόνια νταμάρι, νόμιμα και καθαρά. Τίποτα σε αναπόφαση. Γεμίζει, φεύγει και πάει στο εργοστάσιο. Το πειράζει δηλαδή που δεν θα μεταφορτώνουμε μετά από 15 χρόνια σε πρόχειρες από το σχέδιο υδράπεζα στα σκουπίδια μας. Μιλάμε σοβαρά. Αυτός που ήταν στην περιφερειακή αρχή που είχε το ΣΔΙΤ σημαία δεν ξέρει πώς λειτουργεί. Αυτός που διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε ο περιφερειακός σύμβουλος τους όρους και έστειλε σε εμάς το λογαριασμό δεν ξέρει τι είναι το ΣΔΙΤ και τι είναι το ΣΤΑ. Σε εμάς που ξεπαζώσαμε πάνω από 10 παράνομες κομματερές σε δάση και ρεμάτα. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι ο κάθε Δήμος πρέπει να διαχειρίζεται τα δικά του σκουπίδια. Αυτό που θα γίνει προφανώς, το ξαναλέω, είναι ένα νόμιμο σημείο μεταφόρτωσης και όχι εναπόθεση. Όπως θα γίνουν άλλα 25 στην περιφέρεια όμως. Και θα πω και κάτι. Μην αγχώνετε όψιμα για το ΣΜΑ της Νέας Κύλου. Εμείς θα πηγαίνουμε απευθείας στο εργοστάσιο με συμφέροντα συμφωνία με την εταιρεία, αλλά ούτε αυτό μάλλον το γνωρίζει. Τελικά είναι άσχητος ή επικίνδυνος. Εγώ λέω ότι είναι επικίνδυνος. Δεν μπορεί ένας πρώην περιφερειακός σύμβουλος που στις 14 Ιουνίου 2018 καμάρωνε δίπλα στη φωτογραφία της υπογραφής του ΣΔΙΤ να λέει ότι δεν υπάρχει περιφερειακός σχεδιασμός για τα σκουπίδια. Τώρα, το 2023, 5 χρόνια μετά την υπογραφή, είναι δυνατόν. Μηδενισμό σε όλα. Η τακτική της λάσπης. Σε αυτά θα έπρεπε να βάζει πλάτη και όχι να μηδενίζει ό,τι έχει γίνει. Εδώ βέβαια μάθαμε από το πολύ προσεγμένο και φροντισμένο φυλάδιό του, όπως λέει, ότι έχουμε δημοτικά ιατρία και ότι μπορεί να κάνει προσλήψεις στο κέντρο υγείας και όπου αλλού έχουμε φανταστεί. Μήπως τελικά απέναντί μας είναι ο ΑΣΕΕ υποψήφιος και δεν το έχουμε καταλάβει. Το 80% των
είναι ήδη προς υλοποίηση ή υλοποιημένα. Εγώ απορώ, μήπως δεν μένει εδώ. Όπως αρκετοί από τα πρωτοκλασσάτα και προβεβλημένα στελέχη του ψηφοδελτίου του. Μήπως, επειδή μόνο προεκλογικά κάνει επαφή με τους δημότες μας και με την κοινωνία, δεν έχει προλάβει όλα να τα δει. Τον κάλεσα πάμπορες φορές να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να πει την άποψή του. Από όταν δήλωσε υποψήφιος και μετάφρασε. Δεν φτάνει που κρύφτηκε ο ίδιος. Έκλειψε και τους Δημοτικούς Συμβούλιους που είναι επαγγελματική μαζί του. Δείτε μόνοι σας τις απουσίες που έχουν και μάλιστα σε σοβαρότατα θέματα. Αλλά όταν έχεις μάθει να κινείσαι πίσω από κλειστές πόρτες και μιλάς με ψιθύρους, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν έχω θέμα με κανέναν υποψήφιο. Αλλά δεν θα αφήσω να δηλητηριάζουν το Δήμο μου, το Δήμο που με αίμα διέσωσε ο αείμνηστος Χρήστος Τρακαλιάρης με τον Νίκο τον Γιώργο και τις ομάδες τους, με τον καυτό υγρό του τοπικισμού, του θανατικού προγραμματισμού και της τόξης ιδιωτικής. Δεν θα αφήσουμε κανέναν όλα αυτά που περίσσαν να καταλάσουν σε μια προεκλογική περίοδο. Λέμε λοιπόν δυνατά, όχι στο ψωγύρισμα, όχι στη μιζέρια και στην κακομοιριά που προσπαθούν να μας περάσουν κάτι φυσιολογικό. Με όλο το έργο μας και τον απολογισμό μας που όλοι κρατάνε στα χέρια σας, με μετρήσιμα 32 εκατομμύρια σε έργα να υλοποιούνται στα όρια του Δήμου μας σε υποδομές και αναπτυξιακά έργα και με τη δική μας μεγάλη συμβολή σε όλα αυτά, με την υλοποίηση του 78% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων το 2019 και αρκετά έργα εκτός προγράμματος, λέμε ναι στη συνέχεια, ναι στη συνέπεια, ναι στην αποδεδειγμένη δουλειά. Θέλουμε και μπορούμε να παράξουμε λίγο σε όλα τα χωριά, αφού πλέον έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα να τελειώσουμε τα μεγάλα θέματα των χρήσεων γης, όχι με μεσητικά κριτήρια όπως κάποιοι θέλουν, αλλά με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις σύγχρονες προκλήσεις. Το αποδείξαμε, το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Θέλω να σας δηλώσω ότι είμαι ευγνώμων για τη μία φορά που μας θυμίσατε το 2019 και μας δώσατε εντολή και εμένα, έκανατε δήμαρχο σε αυτόν τον υπέροχο ιστορικό Δήμο, το Δήμο της Εμπιδάβρου. Τώρα θα πάμε πιο δυνατά, αλλά πάντα ταπεινά όσο έχουμε μάθει. Θέλω να αξιολογήσετε το σήμερα, να συγκρίνετε με το χθες και να αποφασίσουμε όλοι μαζί στις 8 Οκτωβρίου το αύριο.